γιατρούς στα νησιά, δασκάλους στα νησιά και τι θα γίνει με τα δρομολόγια. Αυτά έχετε λύσεις. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ιδίως αυτό η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει αρκετά πράγματα. Και έχει κάνει αρκετά πράγματα, ας πούμε, για την παιδεία. Για πρώτη φορά, μετά από δεν ξέρω πότε, άνοιξαν όλα τα σχολεία σε όλα τα νησιά με πολύ μικρές ελλείψεις. Και όταν λέμε σε όλα τα νησιά, εννοούμε στους λειψούς, εννοούμε στους αρκιούς. Εννοούμε δηλαδή σε νησιά που δεν ήταν ποτέ δεδομένο ότι θα ανοίξουν πριν το Δεκέμβρη. Αυτό τέτοια λοιπόν εποχή ανοίγανε. Αυτό λοιπόν είναι μια επιλογή, μια πολιτική επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν για να ανοίξουν τα σχολεία, που πηγαίνουν για να είναι ανοιχτό το κέντρο υγείας. Και αυτό θα το κάνουμε και με διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα που θα έχουν να κάνουν με το πού μπορούν να συστήνονται αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, πώς θα μετακινούνται, διευκολύνσεις στη μετακίνησή τους. Επίδομα. Επίδομα δίνουμε στους γιατρούς, δίνεται στους γιατρούς, ήδη στους αγροτικούς γιατρούς, 400 ευρώ και σε συνεργασία και με τις περιφέρειες, και εδώ οφείλω να εξάρω τη θέση των περιφερειών και του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, δίνεται επιπλέον επίδομα 450 ευρώ. Άρα δηλαδή ένας αγροτικός γιατρός που σήμερα πηγαίνει. Εκτός από το μισθό του έχει άλλα 850 ευρώ. Παίρνει άλλα 850 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Πάει ο κόσμος. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα κίνητρα. Πάει ο κόσμος, υπάρχουν κενά. Αυτό να δούμε. Υπάρχουν κενά. Υπάρχουν αυτή πολλά. Τη στιγμή υπάρχουν κενά. Ναι. Βοηθάμε όμως και με άλλους τρόπους. Όπως είναι η τηλεϊατρική. Η τηλεϊατρική δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί αν δεν έχεις γιατρό εκεί, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αλλά μπορείς όμως σημαντικές εξετάσεις, σημαντικά προβλήματα να τα αντιμετωπίσεις μέσα από το πρόγραμμα που έκανε η δεύτερη ΥΠΕ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη της τηλεϊατρικής, όπου ο ασθενής μπαίνει σε ένα θάλαμο ειδικό και εξετάζεται εκείνη τη στιγμή real time από αυτό που ένα... Αυτό που γίνεται σήμερα. Υπάρχει για παράδειγμα στο Καστελόριζο. Υπάρχει θάλαμο στην Ελλάδα. Εκτός από το Καστελόριζο. Υπάρχουν, δεν θυμάμαι, είναι γύρω στα 20 με 25 νησιά που μπαίνουν. Καλύπτονται με αυτή έχει ξεκινήσει. Σε έχει ξεκινήσει. Δεν καλύπτεσαι από όλα αυτά. Καλά, προφανώς. Θέλεις να αλλάξεις. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε νέα πλωτά μέσα για το ΕΚΑΒ. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα, αρκετά πράγματα, και για αυτούς οι οποίοι είναι οι λειτουργοί της υγείας, της παιδείας, αλλά και για τους νησιώτες. Πάμε να δούμε τώρα και τη διασύνδεση και τις μεταφορές. Εδώ το πέρα λοιπόν σας. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Διότι κάποια στιγμή διάβασα κάπου, και βεβαίως δεν ξέρω τώρα αν σας το είπατε έτσι ακριβώς, περί Καλλικράτη στις μεταφορές. Δεν είπα λοιπόν Καλλικράτη. Ναι. Αυτό που είπα, ερωτήθηκα, έτσι, εάν θέλω ένα Καλλικράτη στις μεταφορές. Ναι. Δεν είπα όμως Καλλικράτη, και μάλιστα είπα ότι επειδή ο Καλλικράτης έχει συνδεθεί με αρνητικές έννοιες, δεν μπορούμε να μιλάμε στην ουσία σήμερα τώρα, για Καλλικράτη. Η ουσία όμως ποια πώς είναι. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα. Θα πηγαίνει εύκολα εκεί που θέλει λοιπόν, κάποιος. Ακριβώς. Και το χειμώνα κυρίως. Ακριβώς, μα το χειμώνα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι το καλοκαίρι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το χειμώνα. Αν και σε κάποια νησιά είναι και για το καλοκαίρι. Πρέπει να διασυνδέσουμε καταρχήν όλα τα μέσα, ναι, που αυτή τη στιγμή δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και συγκοινωνίας στα νησιά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτό όχι μόνο με τα πλοία, εννοείται πλοία, δηλαδή και αεροπλάνα και υδροπλάνα. Και υδροπλάνα. Και υδροπλάνα. Ένα μεγάλο θέμα, και να μας πείτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία, με τα υδατοδρόμια. Ναι, να λύσουμε να τώρα το πώς θα πηγαίνουμε, να δούμε γιατί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να αλλάξουμε λιγάκι και τη λογική μας. Και τη λογική, αν θέλετε, και των νησιωτών. Ο νησιώτης θέλει να έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά. Αυτό μερικές φορές η απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά μπορεί να είναι και 24 ώρες. Όμως το ζητούμενο δεν είναι και 28 ώρες σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε ακτινοτά δρομολόγια, να έχουμε γραμμές κορμού οι οποίες γρήγορα θα διασυνδέουν τα μεγάλα κέντρα της νησιωτικής μας χώρας με τον Πειραιά, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ανταποκρίσεις με γραμμές ακτινωτές στα κοντινά νησιά. Επομένως λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια άλλη δομή στον ακτοπλοϊκό χάρτη της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει φέτος το χειμώνα, και να είμαι ξεκάθαρος. Ναι, διότι να καταλάβω κάτι σε αυτό. Η περίοδος ξεκίνησε 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνο. Και δεν μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Το συζητάνε χρόνια, αλλά δεν έχει προχωρήσει ποτέ όμως. Ο σχεδιασμός ξεκινά τώρα για τον επόμενο χειμώνα. Για τον επόμενο χειμώνα. Και πέστε μου κάτι, ποιος πληρώνει αυτά τα πράγματα. Διότι ξέρουμε
ότι οι εταιρείες ή ο ένας ή ο άλλος θέλουν λεφτά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και όχι μόνο θέλουν λεφτά, να πούμε και κάτι άλλο, διότι υπάρχει μια στρεβλή άποψη. Και βγάλαν και πολλά λεφτά. Υπάρχει μια στρεβλή άποψη ότι το κράτος πληρώνει τη διαφορά. Αλλά όχι, δεν πληρώνει τη διαφορά. Δεν πληρώνει τη διαφορά. Πληρώνει πάει, το δρομολόγιο. Είτε πάει, πάει άδειο, είτε πάει, άδειο, είτε πάει μισογεμάτο. Τα ίδια λεφτά. Πληρώνει το δρομολόγιο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Όμως δεν ξέρω αν θα το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που θα ανοίξουμε είναι πράγματι ότι έχουμε ένα κόστος σαν χώρα 90 εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές. Ένα σημαντικό κόστος. Το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Ναι. Όμως το οποίο πρέπει να το πληρώσουμε και αν χρειαστεί να πληρώσουμε και περισσότερα. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να έχουμε ποιοτικές και συχνές συγκοινωνίες, ιδίως για τα μικρά νησιά. Και επειδή αναφερθήκατε στα υδατοδρόμια, όντως είχα μια συνάντηση με μια από τις εταιρείες που έχει αναλάβει τα περισσότερα υδατοδρόμια. Που έχουμε μόνο σε δύο έχουμε. Ναι, έχουμε μόνο στα Ιόνια. Ναι, Κέρκυρα από Πάξους. Λοιπόν. Αυτό τώρα τι είναι, μια εταιρεία είναι που τα παίρνει αυτά τα έργα. Όχι, όχι. Τα έχει πάρει με διαγωνισμό. Δεν τα έχει πάρει. Ναι, έτσι. Είναι πολλές εταιρείες εδώ. Είναι δύο ή τρεις εταιρείες. Δύο ή τρεις εταιρείες. Αλλά τα περισσότερα τι σας είπα, πάρει λοιπόν. Μια εταιρεία. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα, αν θέλετε, και στις υπηρεσίες μερικές φορές. Επομένως, σε συνεργασία και με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί κατά κύριο λόγο στο Νότιο Αιγαίο θα αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο υδατοδρομίων, σε συνεργασία όμως και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα προσπαθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να άρουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο υδατοδρομίων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών που θα παρέχονται στους επισκέπτες των νησιών, αλλά σε ένα βαθμό θα μπορούσε να λειτουργήσει και για εξυπηρέτηση κάποιων από αυτών των γραμμών το χειμώνα. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα έχουν τη δυνατότητα μέχρι και 6 μποφόρ να μπορούν να κινούνται μέσα στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και το χειμώνα μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πότε, λύση. Υπουργέ, θα καθίσετε οι δύο υπουργοί, οι τρεις ή όσοι χρειάζεστε, σε ένα τραπέζι, εννοώ, και να πείτε αεροπλάνα, υδροπλάνα, βαπόρια. Πώς θα εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι για να μην είναι μία φορά κάθε 48 ώρες το ένα νησί και στο άλλο κάθε 5 ώρες και να έχει και αεροπλάνα, να έχει και υδροπλάνα. Πιστέψτε με λοιπόν ότι ιδίως με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε μία εξαιρετικά καλή σχέση, έχουμε αρκετά τακτική επικοινωνία και προσπαθούμε τώρα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να βρούμε λύσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται, σας το έχω πει και άλλες φορές, δεν χρειάζεται να γίνονται όλα στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που χρειάζεται, ουσία χρειάζεται είναι υπουργέ. Να υπάρχει ουσία. Ουσία ωραία. Τώρα που είπατε ουσία, νησιωτική πολιτική χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό για το μεγάλο πρόβλημα των νησιών που είναι το προσφυγικό, ιδίως για τα νησιά που δέχονται, ας πούμε, που έχουν πάρα πολύ κόσμο επάνω τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, μην το λέτε ακριβώς έτσι, γιατί η νησιωτική πολιτική δεν αφορά μόνο τα 5 νησιά που έχουν. Όχι, λέω στο συγκεκριμένο θέμα αφορά, τι θα κάνετε. Ναι, γιατί είναι ένα θέμα που θα τα αντιμετωπίζουμε για χρόνια. Όμως, η νησιωτική πολιτική έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα, όπως αναφερθήκατε, στην υγεία, στην παιδεία, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στις υπηρεσίες εφορίας για παράδειγμα. Μάλιστα, σωστά. Όλα να μπορεί αυτά ο κόσμος να μην τρέχει να παντού για να τα λύσει. Βέβαια, πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε και έχουμε κάποιες προτάσεις που θα ανακοινωθούν άμεσα. Προσφυγικό. Για το προσφυγικό. Στο προσφυγικό ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φύγουν αυτοί που βρίσκονται στα νησιά, διότι είναι μέρος συμφωνίας. Μέρος συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και εκεί πέρα, εάν φύγουν αυτοί, υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσει η συμφωνία. Και δεν θέλουμε, νομίζω χτες στην ΕΡΤ ήταν ο υπουργός ο κ. Μουζάλας, που είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν θέλουμε να καταρρεύσει η συμφωνία. Γιατί αν καταρρεύσει η συμφωνία, πιθανόν να ξαναδούμε σκηνές που τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Έλεγε μάλιστα ότι για τους ίδιους δεν βολεύει. Και τους ίδιους, διότι θα χάσουν τις δυνατότητές τους είτε με την κατάσταση, εάν φύγουν από τα νησιά, είτε και να γυρίσουν όσοι δεν πάρουν άσυλο. Δεν βοηθά προφανώς και τους πρόσφυγες. Ναι, αυτό λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάρουν, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάρουν καθεστώς ασύλου, δεν θα μπορεί να γίνει το relocation ή να πάνε στην Τουρκία. Άρα, τι θα κάνετε. Άρα, το ζητούμενο για μας είναι να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές. Και υπάρχει ένα ωραίο πρότυπο, ας πούμε, για παράδειγμα. Το δημοτικό κάμπ που υπάρχει στη Μυτιλίνη, όπου έχει καταφέρει ο Δήμος και έχει συνεργαστεί με όλες τις ΜΚΟ
και δημιουργείται στο καράτεπε της Μυτιλίνης, είναι ένα καλό πρότυπο. Μπορούμε αυτό να το αναπαράγουμε και να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες για τους πρόσφυγες που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στα νησιά και, από εκεί θα μπορεί να λειτουργήσει και η μετεγκατάσταση και οποιαδήποτε η διαδικασία ασύλου. Λοιπόν. Όμως εδώ πέρα οφείλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τα συμφωνημένα για μία ακόμα φορά. 400 μας είχε υποσχεθεί να έρθουν για το άσυλο, 36 έχουν έρθει. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Και όλοι ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτά που είπατε να γίνουν πράξη. Να είστε καλά. Και εδώ θα είμαστε.